winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Καμπράλ. Αντίπαλον τον Ελσίνιο, Καμπράλ μπαίνει στην περιοχή. Αλλεπάλληλες προσποίησεις, τώρα το γύρισμα, Μπεριγκότη ευκαιρία. Μεγάλη απόκρουση από τον Γκράκα. Ξανά εδώ. Από τις ωραίες κινήσεις του Καμπράλ. Τον κλείνει ο Αγκούλο, καθέτει κίνηση του Μέσκα. Τον βρίσκει πάρα πολύ ωραία αμυντική στο γύρισμα του Μέσκα. Ο Μπεσάρα βάζει το πόδι να απομακρύνει, σούτ από τον Ασαμόα, έξω. Ξανά εδώ. Από το γύρισμα του Μέσκα, ο Μπεσάρα δεν απομάκρυνε σωστά το σούτ το οποίο έγινε. Φολπρέχτ για τον Αγκούλο. Δεν μπορεί να περάσει. Από την απομάκρυνση όμως ευνοείται και πάλι ο Φολπρέχτ. Ωραία κάθετη για τον Φιγιώτη. Τρέχει και προλαβαίνει. Ο αντικαθιστάτης του Βαλεριάνου για σήμερα η σέντρα στην περιοχή. Ο Καμπράλ που ξεπετάχτηκε μπροστά από τους αμυντικούς της Ζόξας. Ξανά εδώ από την σέντρα του Φιγιώτη. Ο Μέσκα τώρα με κατοχή. Συγκλίνει προς τα μέσα. Βρίσκει τον Παπαφώτη. Κάθετα ωραία πάσα για τον Ασαμόα. Ήταν σε θέση offside. Ξανά εδώ. Είναι πιο μπροστά ο Ασαμόα. Ήταν μόνος ο Ασαμόα. Του πέρασε την μπάλα. Η πάσα για τον Μέσκα. Κατεβάζει αυτός για τον Παπαφώτη. Χέρι το οποίο κάνει ο Αγκούλο. Στην προσπάθεια του Παπαφώτη να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν κοντά στην φάση ο κύριος Χριστοδούλου. Ξανά εδώ. Ήταν ανοιχτό το χέρι από τον Αγκούλο. Για την εκτέλεση τώρα ποιος από τους δύο θα φανεί. Με το που σφυρίξει ο κύριος Χριστοδούλου. Συναγερμός, εκτελεί ο Παπαφώτης, ο Ρούτκο σε κόρνερ. Με το αριστερό χέρι απλά έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο πρώην άσος της ΑΕΚ και τώρα η Πάφος θέλει να βγει μπροστά με τον Βαλαχάρη. Να ψάχνει και να βρίσκει τον Αγκούλο που τσίμπησε την μπάλα. Έγινε καθαρό φαουλ δυνατό του Μιντίκη πάνω στον Αγκούλο. Θα έχουμε και την πρώτη χρήση της κίτρινης κάρτας στο παιχνίδι και το φαουλ που έκανε πάνω στον Αγκούλο. Βαλακάρη και Αγκούλο πίσω από την μπάλα. Έχω την αίσθηση όμως πως ο Βαλακάρη θα είναι ο εκτελεστής και όντως αυτό γίνεται με αρκετά φάλτσα η εκτέλεση. Έχασε την μπάλα ο Γκράκα και τον γκολ από τον Αραγιούρη. Τεράστιο φάουλ από τον τερματοφύλακα της Δόξας και ο Πάουλος Αραγιούρη στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ για την Πάφο. Και ξανά η εκτέλεση από τον Βαλακάρη. Το πως χάνει την μπάλα, όχι πως χάνει, πως δεν βρίσκει την μπάλα καλύτερα ο Γκράκα. Φαίνονταν πως θα κατάφερνε. Ενθυμίζουμε πως, να δούμε πρώτα την φάση με τον Παπαφώτη. Το γύρισμά του ο Ζορζίνιο τσίμπησε και προτού ο Λουίς Κάρλος τσιμπήσει εκ νέου για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρούτκο θα μαζέψει μπροστά του. Ξανά εδώ από το γύρισμα του Παπαφώτη. Ακόμη και αν χάνει ο σκόρ η Δόξα, υπάρχει ακόμη μπόλικος δρόμος. Ζορζίνιο ζήτησαν χέρι της Δόξας. Ο Μπεσάρα διαμαρτύρεται έντονα στον Κυριάκο Χριστοδούλου. Ξανά εδώ. Φαίνεται να χτυπάει στο σώμα. Δίνει στον Παπαφώτη με χώρο για να ληφθεί ο Παπαφώτης. Πολύ πιθανό να το σκέφτηκε για το σούτ εν τέλει. Έδωσε δεξιά στον Ζορζίνιο. Εντός περιοχής ο Βραζιγιάνο στο τελείωμά του έξω. Ξανά η προσπάθεια από τον Βραζιγιάνο. Εντός περιοχής. Μπόγεβιτς. Κρατάει την μπάλα, το σούτ επιχειρεί με το αριστερό πάνω στον Ρούτκο. Άλλη μια τελική στο στόχο. Για την Δόξα εδώ ξανά από το σούτ του Μπόλεβιτς. Στο τελικό κυπέλλο του 2016, όταν η Crystal Palace αντιμετώπιζε την Manchester United, ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα του με ένα πολύ όμορφο γκολ ο Πάντσιον. Λάθος τώρα, βίαστο, ευκαιρία μεγάλη για την Πάφο. Καμπράλ, προκαινής εστίας, 0-2. Δύο λάθη ήταν αρκετά για την ομάδα της Δόξας. Έκανε το 0-2. Ξανά εδώ από το λάθος του Γιούτριτς. Πήρε την μπάλα ο Μπεριγκό. Με την μία δόση στον Καμπράλ αυτός ντρίπλαρε τον Γκράκα και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα το γκολ. Νέο λάθος τώρα από τον Γκράκα. Μπεριγκό, Βαλακάρι το τελείωμα. Ο Γκράκα κάνει μεγάλη επέμβαση. Λίγο έλειψε από τρίτο λάθος. Ξανά εδώ ο Μπεριγκό πήγε να χρεωθεί δεύτερη ασίστ στο Βαλακάρι όμως. Είναι και η ψυχολογία στο παιχνίδι. Δέχτηκαν δύο γκολ από δύο. Εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες της Πάφο. Μπεριγκό εντός περιοχής. Μεγάλη ευκαιρία. Δεν έρχεται το 0-3. Αρχικά έρχεται όμως. Στη συνέχεια Όνι Βαλακάρι βρίσκει δίχτυα ο νεαρός Φινλανδός. Πέμπτο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Το πόσο Μπεριγκό φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Το τελείωμά του σώζει σε πρώτο χρόνο Γκράκα. Όμως σε κενή εστίο Βαλακάρι.
δεν είχε κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Από την αρχή, όλη η φάση, το πόσο ωραία κυκλοφόρησε την μπάλα η Πάφος, με φτερά στα πόδια οι παίκτες του Τζον Κάμερον Τόσακ. Μετά και το δεύτερο γκολ φτάνουν και σε τρίτο. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πάρει μια μεγάλη νίκη που δεν θα την φέρει στην πρώτη εξάδα, όμως θα την κάνει πρώτο φαβορί στο δεύτερο γκρουπ. Ως πρώτη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της η ομάδα της Σεπάφου, που εδώ πετυχαίνει όχι τελικά τέταρτο γκολ, το δοκάρι από την σέντρα του Μπεριγκό. Δεν απομακρύνει σωστά ο Ντερβίδη, μπάλα πέφτει στον Ράκερ. Στο τελείωμα του όμως η πρώτη και μοναδική ήταν στη νίκη της κόντρα στον Εθνικό Άχνας με 0-3 στο δασάκι της Άχνας. Αναμέτρηση που έγινε στην αρχή αυτού του μήνα, 1η Φεβρουαρίου. Στην πρωταγωνιστική της δεύτερης φάσης, ξανά το φάουλ που έγινε έσπρωξε καθαρά τον Ράκερ στον Ντερβίτ. Πίσω από την μπάλα είναι Βαλακάρη και Μπεριγκό. Ένας εκ των δύο. Ο Βαλακάρη τελικά δοκάρει και τώρα μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη. Ξανά εδώ φοβερή εκτέλεση από τον Βαλακάρη. Στο οριζόντιο δοκάρι χτύπησε η μπάλα. Είναι πάρα πολύ καλός σήμερα. Ήταν πολύ σωστή κίνηση από τον κύριο Τόσακ να βάλει στον αγωνιστικό χώρο τον Ράκερς Μπεριγκό. Τώρα το σούτ του και από την κόντρα. Να το 0-4. Κάπου εδώ ολοκλήρωνε το παιχνίδι. Αν υπήρχε οποιαδήποτε αμφιβολία από την δική του προσπάθεια και από τις πολλές κόντρες που κέρδισε, με το τελείωμά του να χτυπάει πάνω στο σώμα του Ντερβίτ, να εξωστρακίζεται η μπάλα. Ο Γκράκα έπεσε στη μία γωνία, η μπάλα πήγε στην άλλη. Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου δεν θέλουν να δεχτούν γκολ. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη απόκριση όμως και από τον Ρούτκο στο τελείωμα που έκανε ο Ίταλο Δε Γαρβάγιο. Ξανά εδώ το πώς εξελίχθηκε η φάση από την κάθε την πάσα. Κλέβουν όμως ξανά οι φιλοξενούμενοι με τον Σιρόκ να μπαίνει εντός περιοχής. Το γύρισμά του ο Γκράκα. Ξανά εδώ το γύρισμα από τον Σιρόκ. Στην ήττα του από την ΑΕΛ. Η Πάφος τώρα είναι μπροστά. Βαλακάρη ψάχνει και βρίσκει τον Μπεριγκό. Το γύρισμά του προς τον Ράκελς. Δεν θα καταφέρει όμως. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Το γύρισμα του Μπεριγκό. Και πώς ο Ράκελς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.